Μπορεί μεν οι συζητήσεις εδώ στη Γενέβη να βρίσκονται σε αρχικά στάδια. Ωστόσο, στο μυαλό του Γενικού Γραμματέα και των πλευρών βρίσκεται ήδη η επόμενη μέρα στο Κυπριακό, η οποία θα μπορούσε να οριοθετηθεί μέσω ενός κοινού ανακοινοθέντος ή μιας δήλωσης του Γενικού Γραμματέα. Η συζήτηση είναι άμεσα συνυφασμένη με την έκβαση της άτυπης Πενταμερούς που είναι σε εξέλιξη. Τα σενάρια έκβασης της συζήτησης εξακολουθούν να είναι τρία. Πρώτο, να επαναρχίσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντάνα, κάτι που επί του παρόντος μοιάζει απομακρυσμένο. Δεύτερο, να έχουμε μια συνέχιση της προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα, η οποία θα μπορούσε να εκδηλωθεί με συνέχιση των επαφών Λουτ, συναντήσεις τεχνοκρατών ή ακόμα και ορισμού μιας νέας άτυπης ή και επίσημης πενταμερού στο εγγύς μέλλον. Σενάριο τρίτο, ένα ναυάγιο που ο καθένας για τους δικούς του λόγους απέφχεται. Ένα κοινό ανακοινοθέν προϋποθέτει τη συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για το περιεχόμενό του, ωστόσο εκτιμάται πως δύσκολα θα μπορούσε με τα δεδομένα όσο έχουν αυτή τη στιγμή να περιλάβει αναφορά στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία εξαιτίας της άρνησης της τουρκικής πλευράς. Μια δήλωση του Αντώνιον Κουτέρες θα μπορούσε να καλύψει το ενδεχόμενο ενός ναυαγίου ή και μιας συνέχειας που δεν θα καθορίζεται με μεγάλη σαφήνεια, θα αφήνει ωστόσο το παράθυρο ανοιχτό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε πάντως και κάτι άλλο στον Αντώνιον Κουτέρες. Την πραγματοποίηση μιας τριμερού συνάντησης στη Νέα Υόρκη με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών, κατά αντίστοιχο τρόπο με εκείνη που έγινε το 2017 και έσπρωξε τα πράγματα μπροστά. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας φέρεται πάντως κατά πληροφορίες έτοιμος να σπρώξει τις πλευρές για κάποιας μορφής θετικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μην επιμεριστεί την ευθύνη ενός νέου αδιεξόδου.